Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Ναι, γεια σα κύριε Καμπούρη. Σα ακούμε κύριε Καμπούρη. Μπράβο σα, μπράβο σα στην εκπομπή σα. Τα λέτε όλα κύμα. Να και σταράτα, μπράβο. Τι ήθελα να σα πω. Ακόμα όχι θανατική ποινή, πρέπει να τυραννιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Όπω τυραννάνε τα παιδάκια μα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Να μην ονομάζεται αυτή η χώρα δημοκρατική. Γιατί όσο πάει τα 10 τελευταία χρόνια, όσο πάει γίνεται χειρότερη. Τα σχολεία, ποιος θα τα αναλάβει αυτά τα σχολεία με τα μαχαιρώματα. Υπουργός Παιδείας τι κάνει. Η κοινωνική λειτουργεί. Ψυχολόγοι δεν υπάρχουν μέσα σχολεία. Απαράδεκτα πράγματα. Οι ψυχολόγοι τους σπουδάζει το κράτος, τους περισσότερους, κρατάνε μια καρέκλα, είμαι στους Δήμους ή οπουδήποτε και δεν κουνιούνται. Νομίζουν ότι και αυτοί είναι πρωθυπουργοί. Να γιατί είστε. Ξεκινάει από εκεί πάνω, από ψηλά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δεν υπάρχουν νόμοι ούτε για τους εργαζόμενους, ειδικά στο δημόσιο. Είναι ό,τι χειρότερο. Όχι όλοι, όχι όλοι. Σας είπα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παίρνουν, κυκλοφορούνται και νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Δεν είναι τίποτα. Είναι να κατεβαίνουν στο λαό. Κυρία Δέσποινα, συμφωνείτε με τον ιατρικό ευνοχισμό? Βεβαίως και συμφωνώ. Άκου, συμφωνώ και παυξάνω. Μάλιστα, να τους καταστρέψουν και τα χέρια, να τους τα παραλύσουν για να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Κυρία Δέσποινα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Μαρία. Σας. Να είστε καλά. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε κύριε και Μαρία. Και χαιρετισμούς και στο πάνελ. Λοιπόν, ακούσατε, εγώ συμφωνώ καταρχάς με αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει. Αλλά έχω μία απορία. Μετά αυτοί οι άνθρωποι, πείτε και τους έγινε ο ιατρικός ευνοχισμός. Αν αυτοί τρελαθούν και πιάνουν και αρχίζουν και σκοτώνουν χωρίς, θα τους πιάσουν πάλι, γιατί η τρέλα δεν έχει, η ανομαλία έχει διάφορα. Όχι, όχι. Αυτό φοβάμαι εγώ. Μάλιστα. Μήπως από εκδίκηση το κάνουν. Μετά η μάνα τι ευνοχισμό να έχει. Η μάνα που ήταν συνεργός. Αυτό θέλω να μάλιστα. μάθω. Αυτά πρέπει να γίνει μια καλή πρόληψη για μένα. Και η πρόληψη καλά λέει, να κυρία, πω, ενημέρωση. Είναι αυτό που, να σας πω κάτι κύριε Καμπούρη, εγώ με τη συμφωνώ. Με αυτό που έκανε η Χούντα τελικά και εσύ είμαι δημοκράτης. Με αυτό, με την τελευταία εκτέλεση του Λιμπέρι, πάνω στο Χαλάδρι την εποχή που έμενα κι εγώ και τελείωσαν. Μετά δεν τόλμησε κανένας πια. Σας για να τελειώνουμε. Κύριε Μαρία, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Κατερίνα. Κύριε Κατερίνα, καλησπέρα σας. Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλιππα Καμπούρη. Καλησπέρα σας, κύριε. Συμφωνώ απόλυτα με το χημικό ευνοχισμό, γιατί είμαι θύμα βιασμού και εγώ. Μάλιστα. Καταλάβατε. Οπότε συμφωνώ απόλυτα. Κανονικά θέλανε κρέμα, αλλά η θανατική ποινή. Γιατί εμένα έχει καταστραφεί η ζωή μου από τότε. Θέλετε να μας πείτε σε ποια ηλικία και τι ακριβώς συνέβη, αν θέλετε. Είχα βιαστεί 13 χρονών, κύριε Καμπούρη, και αυτή τη στιγμή είμαι 54 και έχω καταχαντακωθεί. Ο δράστης συνελήφθη ποτέ? Δεν συνελήφθη ποτέ και το συγκάλυψε η μητέρα μου. Μάλιστα. Μα ακούτε. Ήταν άτομο, του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Ήταν ο πατέρας μου. Καταλάβατε. Μάλιστα. Μα ακούτε. Σας ακούμε σοκαρισμένοι όλοι και μας λέτε από την ηλικία των 13 ετών. 13 ετών πήγα στο τμήμα το αστυνομικό και με έβγαλαν μισομανή, κυρία Καμπούρη. Μάλιστα. Μα ακούτε. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Με μεγάλη προσοχή. Είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε κι εμείς αυτό που ακούμε από το στόμα σας, ότι 13 χρονών βιαστήκατε από τον πατέρα σας. Δεν με υποστήριξε ούτε ο αδερφός, ούτε η αδερφή, ούτε κανένας. Όλοι υποστήριξανε τη μητέρα. Κυρία Καμπούρη, είμαι παντρεμένη, έχω εγγόνια, αλλά δεν το ξεπέρασα ποτέ. Όταν αυτά σας ακούω κάθε μέρα και τα λέτε, ο Θεός να σε ευλογεί και να σε έχει καλά. Όλους σας εκεί. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας έχει καλά. Αυτό καλό μου παιδί δεν ξεπερνιέται ποτέ. Ποτέ δεν ξεπερνιέται. Το κουβαλάς μέχρι να πεθάνεις. Σας το λέω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό το κοριτσάκι που λένε τώρα, αυτό τους παίζει όλους κομπολόι. Είναι πολύ προχωρημένο από την ηλικία του, να το ξέρετε. Σας το λέω βάσει. Εγώ από τότε που βιάστηκα, το μυαλό μου και η ζωή μου καταστράφηκε, αλλά το μυαλό μου ήταν πολύ μπροστά από την ηλικία μου. Με καταλαβαίνετε. Μάλιστα, κύριε Κατερίνα. Είμαι παντρεμένη, είμαι ευτυχισμένη, αλλά όταν τα ακούω αυτά τα πράγματα ταράζομαι, κύριε Καμπούρη μου. Ταράζομαι άσχημα πάρα πολύ, δεν θα το ξεπεράσω μέχρι θάνατο.
Μάλιστα. Ήταν ο ίδιος μου ο πατέρας γι' αυτό. Κύριε Κατερίνα, σας ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε αυτή την τραγική εμπειρία που ζήσατε και σε ακολουθήσω όλη τη ζωή σας μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αγαπώ πάρα πολύ, παιδιά μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, πάντα. Πάμε στην κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Χίλια συγχαρητήρια. 2.000 συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δεν χάνω καμία εκπομπή όπου να είμαι. Θα τρέξω να σας δω. Θέλουμε καλά. Πιο πολλή ώρα ακόμη στην τηλεόραση να είσαστε. Δέχομαι αυτό που είπατε να κάνετε στους βιαστές. Το δέχομαστε όλοι. Το έχουμε συζητήσει εδώ στην πολυκατοικία. Γιατί δεν το κάνουνε. Τιμωρία. Και στη μάνα αυτή είναι τιμωρία μεγάλη. Στη μάνα. Να την κρεμάσουν στην Ομόνοια, να τη φτύνει ο κόσμος. Εμείς έχω εγγόνια μικρά, μεγάλα και φοβόμαστε αν τα πάμε στο σχολείο, φοβόμαστε στους δασκάλους. Πάμε από πίσω από τα παιδιά, έχουμε καταντήσει χάλια, χάλια. Σας ευχαριστώ κύριε Καμπούρη και χίλια συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαστε καλά κύριε. Και θέλουμε και πιο πολλή ώρα να σας ακούμε. Σας θαυμάζομαι. Χίλια συγχαρητήρια σε όλους σας εκεί. Να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην κυρία Παναγιώτα. Κυρία Παναγιώτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας έχουμε κύριε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με το χημικό γνωσχισμό, αλλά υπάρχει μία παράμετρος που πρέπει να την βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και στη ζωή μας. Για να απονείμει η δικαιοσύνη σωστά τις συνέπειες των πράξεων των παιδόφιλων και παιδοβιαστών, θα πρέπει να υπάρχει μια ισοτιμία και ισονομία ανάμεσα σε όλους τους πολίτες. Και κανένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ηθοποιός, πολιτικός δεν πρέπει να καλύπτεται. Κάτι που δεν έχουμε δει, να όλοι αυτοί οι αμέμπτοι του ηθικής που βγαίνουν και ομιλούν να φυλακιστούν, να τους διαπομπεύσουν, να πούν ποιοι είναι. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι αμέμπτοι του ηθικής. Και ο απλός Έλληνας πολίτης που παραβιάζει ηθικούς κανόνες, το δικό μου το παιδί, το δικό σας το παιδί, να μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Πρέπει να μπουν και άλλοι. Ας ξεκινήσουμε και από αυτούς και μετά μιλάμε δίκαια για όλους. Μάλιστα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Νίκο. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Ναι. Φίλιππα, να σε πω κάτι. Εντάξει, αυτό το οποίο αναφέρεται εκεί πέρα, εκεί, αυτό είναι ένα φασιστικό μέτρο. Mm. Όμως, θα πρέπει να υποστηριχθεί από τη Βουλή ότι όταν λέμε 20 χρόνια για αυτούς ή 30 χρόνια ή ένα ισόβια, θα πρέπει να μην υπάρχουν οι δικηγόροι, οι μεσάζοντες και οι δικαστές να τα παίρνουν όλοι και να τους βγάζουν στα 12 και στα 7 και στα 8 χρόνια. Εδώ θα λένε, κύριε, έκανες αυτό. Μάλιστα, αποδεδειγμένο, ισόβια και θα μείνει ισόβια μέσα. Μέχρι τα 75 του χρόνια. 70 του χρόνια, όσο λέει η επιστήμη. Το άλλο θέμα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνία. Ευνοχισμούς και ιστορίες και έτσι και γιουβέτσι και τώρα και τ' άλλο. Και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται από ποιους, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν χοντικοί. Απλώς, αυτό είναι το θέμα. Θέλουν να φτιάξουν την Ελλάδα όπως την πάει ο Κυριάκος μας, όμορφα και ωραία. Εγώ έχω 30 ψήφους που έδωσε στο Μητσοτάκη. Ό,τι μέτρα να πάρει, ό,τι λεφτά και να μου δώσει, 5.000 ευρώ το μήνα να μου δίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει το ψήφο μου. Είναι τελειωμένος από χέρι. Τέρμα. Όταν αυτή τη στιγμή βαδίζει με 40% φασιστικό τρόπο, διότι αυτή είναι που είναι πάνω στα Υπουργεία. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να μην αναφέρω τώρα. Σας ευχαριστούμε δεν πολύ. Είναι αποτέλεσμα αυτό. Να είστε το καλά. Αποτέλεσμα είναι, κύριε, είσαι ισόβια. Θα κάτσει ισόβια. Τελείωσε. Τι έξω σε 18 μήνες, σε 19 μήνες, όταν θα ξέρει ότι θα μπει στο κελί και θα βγει στα 75 του χρόνια. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι λέει και ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης. Ναι. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 2.400-2.400 να μας πείτε αν συμφωνείτε με τον ιατρικό χημικό. Πάμε να ακούσουμε τηλεθεατές, πάμε να ακούσουμε τη φωνή σας. Πάμε να ακούσουμε αν συμφωνείτε στον επάξιο ιατρικό ευνοχισμό σε παιδόφιλους παιδεραστές. Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης από Κόρυφο. Σας ακούμε κύριε Δημήτρη. Άκουγα τον Πλεύρη τώρα, άκουγα τον Βορύδη χτες. Το τι βλακίες λένε δεν λέγονται.
Γιατί κύριε Δημήτρη. Δεν ξέρω αν με ακούς. Σας ακούμε κύριε Δημήτρη. Σας ακούμε κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, μας ακούτε. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Κυρία Αναστασία. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε κύριε Αναστασία. Θα ήθελα να πω για το χημικό ευνουχισμό που συζητάτε εκεί πέρα. Ωραία και καλά, θα τον κάνουν τον ιατρικό ευνουχισμό. Και ποιος με εγγυάται εμένα ότι αυτός ο βιαστής δεν θα βγει να κάνει κάτι άλλο στο παιδί αυτό. Στο κάθε παιδί και στο δικό μου και στο δικό σας και στο οποιοδήποτε. Όσο για τα ισόβια, πρέπει να είναι ισόβια. Το λέει και μόνο η λέξη. Ισόβια. Όπως ήταν και ο Παπαδόπουλος, όπως ήταν και ο Πατακός και τόσοι άλλοι. Λοιπόν, αυτά όλα που λένε, εγώ τα ακούω βερεσέ, κύριε Φίλιππε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ίσως είμαι παλιακιά, ίσως είμαι δεν ξέρω τι, τα μυαλά μου να είναι δεν ξέρω πώς, αλλά όμως αυτά όλα δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Εγώ ξέρω, η ισόβια θα είναι ισόβια. Και όσο για το χημικό ευνουχισμό, σας λέω, που ξέρω εγώ ότι δεν θα το βιάσει το παιδί μου διαφορετικά αυτός που θα βγει. Δεν γίνονται καλά όσοι σοφρονίζονται. Άλλωστε το ακούσαμε από τον κύριο στιγμή. Τον 63χρονο που πήγε και βίασε ξανά τα παιδάκια κτλ. Κτλ. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε κυρία Μέρη. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Καταρχάς, πάντοτε γινόντουσαν τέτοια γεγονότα, απλώς δεν βγαίνανε στην επιφάνεια. Το γεγονός αυτό όχι θα είναι μόνο ισόβια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάρουν καμία μα απολύτως χάρη. Και ο Μητσοτάκης, όπως θα είπε ο κύριος Πλεύρης και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, είναι σε θέση να το κάνει αυτό. Διότι ήδη έχουμε πάρα πολλά θύματα. Έχετε παιδιά, έχω εγγονό και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Είναι γεγονός λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά, αυτοί οι άνθρωποι δεν διορθώνονται με τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καλό με τίποτα και τέτοιες ιδιάζουσες περιπτώσεις, για να μην σας πω εις θάνατον γιατί κάποτε σας το είχα αναφέρει αυτό, για να μην σας το πω εις θάνατον γιατί το εις θάνατον μπαμ και κάτω δεν είναι τίποτα, ο βασανισμός πρώτα και μετά είναι ο θάνατος, εκεί είναι η μεγάλη μαγιά που λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Μέρη. Πάμε. Κύριε Δημήτρη, σας ακούμε. Γεια σου Αργύρη, τι κάνεις. Σας ακούμε κύριε Δημήτρη μου. Τι να με ακούσει βρε Αργύρη μου. Σε ξέρω χρόνια πολλά. Φρύτω με τις δηλώσεις του Πλεύρη και του Βορύδη. Μάλιστα. Άρα είστε κατά του ιατρικού ευνουχισμού. Βεβαίως. Κρέμασμα. Είναι πιο ακραία η θέση του... Κρέμασμα. Μάλιστα. Απεδεδειγμένα ένοχη, κρέμασμα. Έχω 6 εγγόνια και ένα δισέγγονο. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εξού και η οργή του. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο καλή συνέχεια. Να είσαστε καλά. Θα πούμε ότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο από τους τηλεθετές, οι οποίοι επιτέλους θέλουν να δούνε κάποια εξέλιξη η οποία θα ξεβρωμήσει ο τόπος. Μια πραγματική λύση σε αυτό το φαινόμενο που πραγματικά μας έχει δύο παιδιά το 24ωρο να βιάζονται στον ελλαδικό χώρο. Κυρία Φωτεινή, καλησπέρα σας. Το επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Γεια σας. Σας ακούμε κύριε Φωτεινή. Εγώ θέλω να πω ότι αυτές τις αναθέσεις που έπαιρνε όλες με τα λεφτά όλα αυτά από το Υπουργείο Υγείας, από εδώ, από εκεί, αυτά δεν λέτε τίποτα. Πώς τα έπαιρνε αυτά? Είχε ένα μικρό μαγαζάκι που πουλάει χαρτικά. Πώς τα έπαιρνε αυτά όλα? Και μετά να μπουν μέσα και να μην ξαναβγουν ποτέ, να μην ξαναδούν ήλιο. Ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά. Πάμε τώρα κύριε και κύριοι, γρήγορα. Πάμε να δούμε τι είχε γίνει με το Χάρη Ρώμα. Όπου λέει ότι μια δημοσιογράφος τον εμπλέκει στην υπόθεση του Κολονού και έχει κινηθεί νομικά. Πρώτα όμως, πάμε να δώσουμε λίγο, να φύγει το μυαλό μας λίγο. Πάμε να δώσουμε Vegas Live Stage, παρακαλώ πολύ. Πάμε να δούμε, παρακαλώ. Παρασκευή σήμερα και αύριο Vegas Live Stage.